πάμε μέχρι την ορεινή Ισπανία, την Σιέρα Νεβάδα. Εκεί μας περιμένει μια Ηρακλειώτισσα πρωταθλήτρια του Στίβου και την ευχαριστούμε πολύ που περιμένει υπομονετικά. Ειρήνη Βασιλείου, να σου πούμε μια καλησπέρα από την Κρήτη TV και από το Ηράκλειο. Καλησπέρα και από εδώ πέρα από την Ισπανία, από τη Σιέρα Νεβάδα. Εδώ έχουμε καλοκαίρι, εσείς τι έχετε εκεί? Εδώ τώρα έχει πολύ κρύο, είναι γύρω στους 10 βαθμούς. Έχει αρκετό κρύο. Νομίζω, Ειρήνη, ότι είναι ιδανική όμως η κατάσταση για προετοιμασία μιας αθλήτριας που έχει πολύ υψηλές βλέψεις. Είναι πάρα πολύ, οι εγκαταστάσεις είναι πάρα πολύ καλές. Έχει τα ό,τι χρειάζεται ένας αθλητής και από άποψη αποκατάστασης αλλά και από άποψη για να κάνει την προπόνησή του. Η αλήθεια είναι ότι η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, αλλά είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζουμε προς το παρόν. Και βέβαια όσο μας μιλάς βλέπουμε και κάποια πλάνα από το αθλητικό κέντρο στην περιοχή που βρίσκεσαι, ένα καταπληκτικό κέντρο με όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Φαντάζομαι ότι θα είσαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη. Έχουμε έρθει από τη Δευτέρα που έχω ξεκινήσει οι προπονήσεις, όλα πάνε πολύ καλά. Δεν μας λείπει τίποτα ουσιαστικά και από άποψη διατροφής είναι όλα πάρα πολύ καλά. Και το σημαντικότερο ότι είναι πολύ καθαρά. Mm-hmm. Σίγουρα πολύ σημαντικό αυτό, ειδικά αυτή την εποχή. Φαντάζομαστε, Ειρήνη, ότι θα προσέχεις ένα παραπάνω τώρα για τους γνωστούς λόγους. Ναι, φυσικά. Ήταν ένας λόγος ο οποίος μας έκανε λίγο πίσω. Το σκεφτόμουν δηλαδή παραπάνω, αλλά εδώ πέρα είναι πάρα πολύ προσεγμένα όλα. Είναι πεντακάθαρα και οπότε δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Mm-hmm. Σίγουρα. Και βέβαια, έχεις μπροστά σου τη χειμερινή περίοδο με κάποιες υποχρεώσεις και... Λογικά το μεγάλο όνειρο όλων των αθλητών του επίπεδου σου είναι, αν όλα πάνε καλά και γίνει του χρόνου η Ολυμπιάδα, να είσαι εκεί. Σίγουρα. Μεγάλο στόχο είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες που θα διεξαχθούν στο Τόκιο και πιστεύω ότι είμαι θετική ότι θα γίνουν του χρόνου, βασικά το 2021. Και οι χειμερινοί αγώνες που πάντως ουσιαστικά τρέχω, θα τρέξω και κλειστό στίβο και έχω σαν στόχο το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Mm-hmm. Έχετε περάσει μια πολύ δύσκολη χρονιά, Ειρήνη Βασιλείου, όπως όλοι, αλλά ειδικά εσείς οι αθλητές. Ήταν πολύ δύσκολο το να μείνετε και μακριά από προπονήσεις για κάποιο διάστημα όσο μείνατε ή, εν πάση περιπτώσει, ο τρόπος που κάνατε τις προπονήσεις. Πιστεύεις εσύ προσωπικά ότι θα βρείτε τα πατήματά σας, ότι θα πάνε όλα καλά στη συνέχεια? Ήταν μια περίοδος δύσκολη για όλους τους ανθρώπους, πόσο μάλλον και για εμάς τους αθλητές που ήταν ουσιαστικά κλειστά όλα τα προπονητικά κέντρα. Εγώ είμαι θετική, πιστεύω ότι με σωστό προγραμματισμό, με καθημερινά να κάνω αυτό το οποίο μπορώ, πιστεύω ότι θα πετύχω τους στόχους μου. Mm-hmm. Και σίγουρα πρέπει να στο ευχηθούμε. Κλείνοντας, δεν ξέρω τι λένε εκεί για την Κρήτη και την Ελλάδα, φαντάζομαι ότι υπάρχει συμπάθεια. Προς το παρόν είναι πολύ φιλικό το κλίμα. Οι άνθρωποι είναι πολύ ευγενικοί, μας προσέχουν. Εντάξει, και εμείς είμαστε ευγενικοί απέναντί τους. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή προετοιμασία. Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.